Χαίρετε. Ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής. Είμαι γιατρός εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και το θέμα μας σήμερα είναι το ουρικό οξύ και η σημασία του. Το ουρικό οξύ είναι ένα φυσικό προϊόν από την πέψη και το μεταβολισμό τροφών που είναι πλούσια σε πουρίνες. Η παρουσία αυξημένου ουρικού οξέου στο αίμα αποτελεί παράγοντα κινδύνου εμφάνισης ουρικής αρθρίτιδας και λύθων στους νεφρούς. Αποτελεί επίσης σημαντικό παράγοντα κινδύνου για μεταβολικό σύνδρομο και καρδιαγγειακές παθήσεις. Τα άτομα που έχουν αυξημένο ουρικό οξύ στο αίμα, μια κατάσταση που ονομάζεται υπερουρχαιμία, έχουν 16% αυξημένο κίνδυνο θανάτου από οποιοδήποτε αιτία και 39% μεγαλύτερη πιθανότητα να προσληθούν από καρδιαγγειακή νόσο, δηλαδή έμφραγμα, εγκεφαλικό, καρδιακή ανεπάρκεια κτλ. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι δεν είναι ξεκάθαρο αν ο κίνδυνος προέρχεται από την αύξηση του ουρικού οξέως ή κάτι που αυξάνει το ουρικό οξύ, παραδείγματος χάρη μια διατροφή πλούσια σε κρέας, είναι αυτό που προκαλεί την αύξηση του καρδιακιακού κινδύνου. Οι κύριες αιτίες για υπερουρχαιμία είναι είτε χαμηλότερη αποβολή είτε αυξημένη σύνθεση του ουρικού οξέως ή και τα δύο. Υπάρχουν άτομα που λόγω γονιδίων αποβάλλουν το ουρικό οξύ δυσκολότερα από άλλους και άλλα άτομα που συνθέτουν περισσότερο ουρικό οξύ. Και στις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο, δηλαδή αύξηση του ουρικού οξέως στο αίμα. Συχνά φυσικά το πρόβλημα είναι ο τρόπος ζωής ή καλύτερα ένας μεταβολισμός που οδηγεί σε αύξηση του ουρικού οξέως σε συνδυασμό με ακατάλληλο τρόπο ζωής. Το αυξημένο κοιλιακό λίπος και η αύξηση του βάρους σχετίζονται με υψηλότερη αντίσταση στην ινσουλίνη και την παραγωγή λεπτίνης. Αυτά δυστυχώς μειώνουν την αποβολή του ουρικού οξέως. Επίσης, η σύνθεση λιπαρών οξέων, δηλαδή τριγλυκεριδίων, στο ύπαρ συνδέεται με αυξημένη σύνθεση πουρινών που επιταχύνουν την παραγωγή ουρικού οξέως. Η διατροφή αποτελεί τη σημαντικότερη αντιμετώπιση στη μείωση του ουρικού οξέως στο αίμα και οι τρόποι που μπορεί να βοηθήσει είναι οι εξής. 1. Μείωση ή και αποφυγή των τροφών που είναι πλούσιες σε πουρίνες, όπως εντόστια κρεάτων, χοιρινό, γαλοπούλα, ψάρια και θαλασσινά, αρνί, μοσχάρι, σπανάκι, κουνουπίδι, αρακάς, φασόλια, μανιτάρια. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι οι φυτικές τροφές που είναι πλούσιες σε πουρίνες δεν φαίνεται να οδηγούν στις συνέπειες της υπερουρχαιμίας στον ίδιο βαθμό με τις ζωικές. Γι' αυτό καλό είναι να προσπαθούμε να περιορίσουμε σημαντικά τις ζωικές ακόμα και να τις αποφύγουμε τελείως πριν αποφασίσουμε να μειώσουμε τις φυτικές. Από την εμπειρία μου να πω δεν έχω δει κανένα άτομο να χρειάζεται να μειώσει τις φυτικές τροφές για να μειώσει το ουρικό οξύ στο φυσιολογικό. Περιορίζοντας ή κόβοντας μόνο τις ζωικές αρκεί. Επίσης, για να προσλάβει κάποιος μεγάλες ποσότητες πουρινών από φυτικές τροφές, πρέπει να φάει ποσότητες που συνήθως δεν είναι δυνατόν να τις φάει, όπως για παράδειγμα μισό πακέτο ξερά φασόλια. Άρα, καλό είναι να εστιάζουμε κυρίως στην αποφυγή ζωικών τροφών. 2. Αποφυγή ζάχαρης και επεξεργασμένων τροφών. Προσοχή σε ροφήματα ή σνακ με ζάχαρη, όπως επίσης προσοχή στις γλυκαντικές ουσίες που ντρούν ως ζάχαρη, όπως μαλτοδεξτρίνη, γλυκόζη, φρουκτόζη, μαλτόζη. Γενικά, αποφυγή των επεξεργασμένων τροφών όσο πιο πολύ γίνεται. 3. Αποφυγή αλκοόλ, ειδικά μπύρας. 4. Απώλεια βάρους. Με την ίδια διατροφή, με λιγότερο βάρος, το ουρικό οξύ στο αίμα είναι χαμηλότερο. Κάνει καλό και σε άλλα πράγματα. 5. Μετρήστε και μειώστε με διατροφή την ινσουλίνη του αίματος. Η ινσουλίνη είναι εξαιρετικά σημαντική για το μεταβολισμό και αυξημένη ινσουλίνη αποτελεί αίτιο αύξησης του ουρικού οξέως στο αίμα. Άρα φροντίστε με σωστή διατροφή να μειώσετε και την ινσουλίνη στο αίμα. 6. Αυξήστε σημαντικά τις φυτικές ίνες στη διατροφή σας, χρησιμοποιώντας πίτρο δημητριακών, όσπρια εκτός από φασόλια, λαχανικά και φρούτα, όχι σπανάκι. Τέλος, καλό είναι να αξιολογήσετε τη φαρμακευτική σας αγωγή, αν λαμβάνετε, γιατί μερικά φάρμακα αυξάνουν το ουρικό οξύ, όπως τα φάρμακα για την πίεση, τα διουρητικά, η ασπιρίνη, το σαλοσπίρ,
κάποια χημειοθεραπευτικά και νοσοκατασταλτικά. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να εγγραφείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ!